Συναδέλφισες και συνάδελφοι, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ομόφωνα από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλάι των συναδέλφων του σιδηρόδρομου που θρηνήσανε 9 θύματα, στις οικογένειες των νεκρών, των τραυματιών. Εκφράζουμε τη μεγάλη μας θλίψη. Η θλίψη αυτή πρέπει να μετατραπεί σε οργή, πρέπει να μετατραπεί σε αγώνα. Να μην αφήσουμε να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Να μην αφήσουμε να συγκαλυφθούν αυτές οι ευθύνες που υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν στις κυβερνήσεις, στη Hellenic Train και στον ΟΣΕ. Πρέπει να καταδικάσουμε την εγκληματική πολιτική η οποία βάζει στο ζύγι την ασφάλεια του προσωπικού, την ασφάλεια των επιβατών, στο ζύγι του κόστους, επειδή δεν κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Πρόκειται για έσχος. Είναι μια μεγάλη ντροπή η οποία δεν αφορά μόνο τους σιδηροδρομικούς, αφορά τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες, στα λεωφορεία, στα τραμ, στο μετρό, στην ακτοπλοεία, στα αεροδρόμια. Παντού οι εργαζόμενοι στις μαζικές μεταφορές εδώ και μήνες διαδηλώνουν ότι υπάρχει ανάγκη να πάρθει προσωπικό, να εξυγχρονιστούν οι υποδομές, τα μέσα, τα δίκτυα, για να μην θρηνήσουμε σε όλα τα μέσα εκατόμβες νεκρών, όπως δυστυχώς θρηνήσαμε τις προηγούμενες μέρες στα Τέμπη. Αυτή η εγκληματική πολιτική, αυτή η εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων, του κόστους ωφέλους, πρέπει να καταδικαστεί. Και αυτό το μεγάλο εργατικό και νεολαίστικο σημερινό ποτάμι πρέπει να έχει συνέχεια. Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε σχολείο, να συνεχίσουμε τώρα με αιχμή σύγχρονες και ασφαλείς μαζικές μεταφορές για το λαό, σύγχρονα δικαιώματα για τους εργαζόμενους στις σιδηροδρομικές, στις αστικές, στις ακτοπλοϊκές, στις αεροπορικές μεταφορές. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Δεν κάνουμε πίσω. Δευτέρα και Τρίτη, όλοι οι εργαζόμενοι, με συνελεύσεις και μαζικές διαδικασίες, δίνουμε συνέχεια. Βγάζουμε πανό έξω από τις πύλες των εργοστασίων, έξω από τις πύλες των επιχειρηματικών ομίλων. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα σωματεία των εργαζομένων του σιδηρόδρομου που συνεχίζουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις και τις επόμενες μέρες. Και καλούμε στις εργατικές συγκεντρώσεις, στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων, των μαζικών φορέων, των φοιτητικών συλλόγων, την Τετάρτη στην Αθήνα και στον Πειραιά, να υπάρξει ένα ακόμα μεγάλο εργατικό και νεολαϊστικό ποτάμι. Γιατί συνάδελφοι, και με αυτό να κλείσω, αν κάτι αποδείχτηκε αυτές τις μέρες, είναι η μεγάλη δύναμη των σωματείων. Το σωματείο που όχι μόνο προειδοποιούσαν, το σωματείο που όχι μόνο κατήγγυλαν και λιδωρούσαν οι κυβερνήσεις και τα παπαγαλάκια τους ότι πρόκειται για κοπρίτες, και αν είχαν εισακουστεί θα είχαμε γλιτώσει από όλα αυτά τα δυστυχήματα, από αυτά τα εγκλήματα. Αλλά γιατί αναδείχτηκε η μεγάλη δύναμη των σωματείων που δεν άφησαν να επικρατήσει σιωπή, που δεν άφησαν να θαυτούν οι εγκληματικές ευθύνες, που δεν άφησαν να θαυτούν οι ευθύνες των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων, που οργανώνουν την πάλη των εργαζομένων και της νεολαίας. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του οργανωμένου λαού και της νεολαίας στα συνδικάτα και στους φοιτητικούς συλλόγους. Θα μας βρουν μπροστά τους. Καλή συνέχεια.